ότι η Εκκλησία υπάρχει για να υπηρεάζει τον άνθρωπο. Είναι ο υπηγωτός του Αγίου, των αρετών, είναι η υπηγωτός της ασφάλειας και της οφείλης. Η Πάμπο λέει με μία φωνή, η φωνή των Αγίων της, για να πλουθήσουν τον ουρανό με τον Αγωνίτο. Η Πάμπο κινούμε και αγωνίζουμε εις αυτόν τον κόσμο, για να το μεταβάσω σε ένα κομμάτι του Παραδείσου, σε μία πραγματική θεοφάνεια του Κυρίου της Αγίας Διάσωσης. Αυτό λοιπόν συναντούμε, αυτό που θα καλύψουμε την ψυχή και την ύπαρξή μας από κάθε τι που μας απομακρύνει από τον στόχο μας. Αγιοσύνη σημαίνει αγιασύνη. Αγιοσύνη σημαίνει να ανακαλύψουμε την πραγματική μας ταυτότητα, τον πλούτο της κληρονομιάς, την οποία ο ίδιος ο Χριστός μας εχάρισε. Να είμεθα δηλαδή κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Ιησού Χριστού. Μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος παταγέται στην επιδίωξη των υλικών και προσκαίρων αραθών και επιδιώξεων, έρχεται η Εκκλησία να μας υπενθυμίσει, να ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά τον πύχη του πνευματικού μας ορίζοντα. Η παρουσία του παραπλήτου πνεύματος για να ενώσει και πάλι την ανθρωπίνη φύση και να την προσαγάγει εις τον Θεό και Πατέρα. Τρίτον, στην τιμή και στην ζωή των Αγίων μας ψηλαφού. Η παλή εκείνη η προβολή μας περιέβαλαν και περιετήθησαν τις πόλεις τους με υψηλά και δυνατά τείχη για να τις προφυλάξουν από τις επιθέσεις και τις επιδρομές των εχθρών. Έτσι,
Θεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροθέων. Το συγχωροστατούν των αυτοαγίων αρχιερέων, Χρυσοστόμου, Θεολόγου και Ιακώβου του και επιμενάρχου ημών, και πάσης της εν Χριστώ ημών, αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και την δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοβίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως, αφέσεως, των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και την ίσοτα αυτή, πάντων των εορταζόντων και επιτελούντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, πάντων των ενευλαβία και κατανοίξη παρακολουθούντων την Θείαν και Ιεράν Αγρυπνίαν ταύτην, μέλα των οικείων αυτών, των ενασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών, των διευρώπους αιτίας απολυφθέντων, υγείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπομέ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθεί με την Αγία Εκκλησία και την ίσοντά αυτή και πάσαν πόλην και χώρα από λιβούλη μουσισμού καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, ευφυλίου πολέμου και εθνιδίου θωνάτου, υπέρ του μήλων ευμερή και μία να δικογενέστη, των αγαθών και φυλάκων βαθέων ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καρτιμών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εξ επιτιμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελέησε ημάς. Κύριον των Θεών ημών, φωνήν της αίσεως ημών των αμαρτωλών και λαΐσα ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλεος, ήλεος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και λαΐσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρεσβείες Παναφράγκου σου Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρία, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Εδόξου Πανεφήμου και Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου, του Ουρανοβάμονος, Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών και πάντων των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών, Ιγνατίου Αλεξάνδρου Χριστοδούλου Θεοφυλάκτου, Ανδρέου και Ευστρατείου Αρχιεπισκόπων Μυθύμνης, Ανδρέου Κρήτης, Γεωργίου του Σημειοφόρου, Γεωργίου του Νέου Ομολογητού, Γεωργίου Γρηγορίου Ιωάννου Φλωρεντίου και Γρηγορίου Άσου, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Θεοδόρου του Βυζαντίου του και Πολιούχου της Πόλεως και Νησού Ταύτης,
Θεοδόρου του Μυτιληναίου, Αναστασίου και Δημητρίου των Εξαγιάσου, Γεωργίου του Παζγιάνου, Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών, Τζόρτζη του Ιβυρός, Λούκα του Ράπτου, Δημητρίου του Εκμυστεγλών, Γεωργίου του Χιοπολίτου, Νικολάου του Μυτιληναίου, των Ιερομαρτύρων, Παρθενίου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Λεσβίου και Ευθυμίου Επισκόπου Ζήλων, των Αίωνος Ιωμαρτύρων, Λουκά του Εξανδριαλού Πόλεως, Ολυμπίας και Εφροσύνης των Ενθέρμη, των Αγίων Ενδόξων Νεοφανών Μαρτύρων, Ραφαήλ Νικολάου και Παρθένου Ειρήνης και των συναυτομαρτυρισάντων, των Οσίων Πατέρων ημών, Θεοφάνους της Ιγριανής, Αγάθωνος του Εφεσίου, Δαβίδ και Σιμεών των αυτοαδέλφων, των Οσίων Μητέρων ημών, Θεοκτής της Μυθυμναίας, Θωμαΐδος της Εκλέσμου και Ευπρεπίας, των Αγίων Ενδόξων πέντε Παρθενομαρτύρων των Ελέγχων Μαρτυρισάντων, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων, Στεφάνου του Εξερβίας και Ελένης της Εκλέσμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, πάντων των εν την ισοτάφτη ασχήσει και αθλήσει διαλαμψάν των Αγίων, όλη την σύναξη εορτάζομαι και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω την δέησιν ημών. Δόρισε ημί την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημί τη ζωή ημών, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου άπαντα και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Γνώρισον δέσκον το Θεό. Σας τους πέντε άρνους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισκυλίους άνδρας χορτά σας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύντων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη πανηγύρι ζούση ιερά Μητροπόλητα αυτή, εν τες επαρχίες ημών, εν της οίκης των εορταζόντων και εορταζουσών, την Αγίαν εορτήν και πανηγύριν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο αγιάζων συντηρών και διακυβερνώντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ακτήλωσιε το Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
παντός αγαθούν, πλούσιοι επτώκεσαν και πεινάσαν, οι δε εξητούντες των Κυρίων, ούτε λατωθήσονται παντός αγαθούν. Μου αδελφοί, έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να έχουμε κοντά μας δύο Μητροπολίτες, τον Άγιο Σερών και τον Άγιο Λίμνο, οι οποίοι ήρθαν για να τιμήσουν τη μεγάλη εορτή και πανηγύρι πάντων των νησολέζων διαλψάντων γύρω μας. Είναι μία εορτή που, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, ξεκινάει από την Καλονή και συνεχίζεται εδώ στη Μητρόπολη, στη Μυτιλήνη, και συντέχουμε τόσο ο Άγιος Μυθήμης όσο και η ταπεινότητά μου. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω μέσα από το βάθη της καρδιάς μου τόσο τον σεβασμό του Μητροπολίτη Σερών κύριο Θεολόγο για την παρουσία του εδώ και το κήρυγμα του στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος, όσο και τον Άγιο Λίμνο που βρίσκεται κοντά μας και προεξέχει αυτής της εορτής και πανηγύριος. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Ιερό Κύρο, ο οποίος σήμερα βρίσκεται όπως πάντα κοντά μας στη διδάνωση των Ιερών Υψάνων των Αγίων της Έλευσης. Να ευχαριστήσω τα σαρκάς και εξουσίας του τόπου μας, τον στρατηγό μας, τόσο για την φιλαρμονική όσο και το άγγιμα το οποίο μας παρέσχει. Να ευχαριστήσουμε την ελληνική αστυνομία και τον λιμενικό για τα μέτρα τα οποία έλαβαν κατά τη διάρκεια αυτής της λιτανίας. Να ευχαριστήσουμε το πυροσβεστικό σώμα που σήμερα βρίσκεται τον κοντά μας και σηκώνει την εικόνα τη μεγάλη των Αγίων της Έλευσης. Και τέλος, να ευχαριστήσω όλους εσάς, αγαπητοί μου αδελφοί, που σήμερα βρίσκεται κοντά μας και με τον τρόπο αυτό δηλώνετε την αγάπη σας και την πίστη σας στην Αγία μας Εκκλησία και στον αρχηγό της πίστεως μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Δεν θα ήθελα περισσότερο να σας απασχολήσω παρά μόνο να παρακαλέσουν το Άγιο Λίμνο να μεταφέρει το μήνυμα της σημερινής ημέρας, που θα μπορούσε βέβαια να λέγει πάρα πολλά. Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, πορεία των πατέρων και των διακόνων της τοπικής εκκλησίας, άρχοντες και ευλαβέστατε λαέ του Κυρίου. Μετά το θεολογικότατο και διδακτικότατο λόγο πνευματικής οικοδομής που εκφωνήθηκε εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος υπό του Σεβασμιωτάτου, διακεκριμένου Μητροπολίτου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σερών και Νιγρίτης Κυρίου Θεολόγου, ο οποίος αναφέρθηκε στο πόσο
απέδειξαν οι πατριώτες σας εδώ, εις την Λέσβο Άγιοι, την αγιότητα ως εφικτή για όλους πραγματικότητα, και κυρίως ότι αυτά τα πρόσωπα τα οποία εικονίζονται και τα οποία ζωντανά ως είναι πρεσβεύουν υπερ ημών, υπογραμμίζουν τον απόλυτο προορισμό του ανθρώπου, τον οποίον πέτυχαν, όπως και πάλιν εύστοχα σημείωσε εις τον θεολογικό επαναλαμβάνω λόγο του Σεβασμιότατος. Δεν έχει νόημα να κάνω καμία άλλη αναφορά, αφού ο χρόνος παρήλθε, ο κόπος προφανώς επήλθε και κάθε άλλος λόγος είναι περιττός. Θα ήθελα όμως, διερμηνεύοντας και εγώ με τη σειρά μου τα κατακλείζοντα την ψυχή και των αδελφών αρχιερέων και των συνοδιών ημών, συναισθήματα ευγνωμοσύνης εις τον σεβασμιότατο και διακεκριμένο και πάλι της Εκκλησίας Ιεράρχη, Γέροντα Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Αιρεσού και Πλωμαρίου, Κύριον Ιάκωβον, τον Επίσκοπο τον Φιλάδελφο, τον Αρχιερέα τον Φιλάρετο και τον Μητροπολίτη τον Φιλάγιο, ο οποίος κρατώντας αυτήν την εορτή της τοπικής εκκλησίας μας υποδεικνύει τον δρόμο τον οποίον πρέπει να ακολουθήσουμε και τον οποίον περπάτησαν οι πατριώτες σας Άγιοι, οι οποίοι αποδείχθηκαν οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, τα ορατά σημεία της χάριτος του Θεού, οι ζωντανοί μάρτυρες της Αναστάσεως και της ζωής που αξίζει ο κάθε άνθρωπος και ποθούμε όλοι μας, εκείνης της ζωής που δεν έχει τέλος, ούτε όρια, ούτε προβλήματα, ούτε στεναγμό, και γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να πρεσβεύουν και να μας προστατεύουν αυτά τα ιερά πρόσωπα της ζωής της τοπικής εκκλησίας, να εκφράσουμε μένι μόνο τις θερμότατες ευχαριστίες μας και τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας εις τον Ποιμενάρχη σας, ο οποίος μας έκανε μετόχους με την φιλάδελφη πρόσκλησή του αυτής της πνευματικής χαράς, ώστε να κοινωνήσουμε και εμείς που ήλθαμε σε αυτό το νησί από την χαρά που έχετε όλοι σας, από την χάρη που πλημμυρίζει τον τόπο σας και τη ζωή σας. Και μέσα από αυτό το μοίρασμα της χαράς και της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο διαπρεσβειών πάντων των εορταζομένων εν Λέσβο Αγίων, οσιακός ή μαρτυρικός τελειοθέντων, ζούμε και εμείς σήμερα, να εκφράσω προς όλους σας την δυνατή προσευχή να σας, να μας αξιώνει ο Θεός συν πάση της εορταζομένης Αγίης, να βρούμε το δρόμο μας σε αυτά διέξοδα αυτού του κόσμου και να πλουτίσουμε με τη δύναμη του Θεού και με την προσπάθεια τη δική μας αυτόν τον χορό των Αγίων, οι οποίοι σώζουν πάντοτε τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, για αυτήν την ευκαιρία της πνευματικής χαράς και μετοχής εις την χαρά της τοπικής εκκλησίας που μας δώσατε, και όπως σας ευχήθηκε και μας εξέφρασε βεβαίως ο Σεβασμιότατος Άγιος Ερών και Νιγρίτης, ευχόμεθα οι νεότεροι αρχιερείς να έχετε πολλά ακόμη χρόνια σε αυτόν τον τόπο που σας γέννησε
και του οποίου αποτελείται φύλακα άγγελο, και να συνεχίσετε με τους σκόπους που επί πολλά χρόνια καταβάλλετε, να σας αξιώσει ο Θεός να δείτε πραγματούμενα όλα όσα ακόμα οραματίζεστε για αυτόν τον τόπο και για την προκοπή αυτού του πολύ ευλογημένου λαού που σας ενεπιστεύθη η Εκκλησία μας. Έτι πολλά. Τους εκκλέσιους
εορτή τούτου εορτή Θεός πλήστα κατήγον εν τύπαυτού και το χρόνο.